ανάσα σε μια περιοχή με πολλές ελλείψεις σε υποδομές. Αυτή της νέας ζωής αναμένεται να δώσει χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που διεκδικεί ο Δήμος Ιαννητών από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Δημοτική Αρχή υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Αναβάθμιση οδικού δικτύου και βελτίωση συνθήκων διαβίωσης περιοχής νέας ζωής Ιωαννίνων» στη δράση του Υπουργείου Εσωτερικών «Ανάπτυξη, αντικατάσταση και επέκταση δικτύων υποδομής για τη βελτίωση συνθήκων διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων Ρωμά». Η υποβολή της πρότασης εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το μεσημέρι της Τρίτης. Μάλιστα, για να μπορέσει να ενταχθεί η περιοχή αυτή στη συγκεκριμένη δράση, ο Δήμος Ιαννητών εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής, Θωμάς Γιωτίτσας. Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει μέσω αυτής της πρότασης να γίνει η αρχή για σημαντικές παρεμβάσεις στις γειτονιές και τους κοινόχρηστους χώρους. Εγκρίνουμε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου την υποβολή μιας καινούργιας πρότασης σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης σε περιοχές όπου διαβιούν ειδικές κοινωνικές ομάδες και συγκεκριμένα οι Ρωμά. Μία πρόταση και μία πρόσκληση, μάλλον, η οποία είναι ανοιχτή για υποβολές εδώ και περίπου 1,5 χρόνο από τις αρχές του 2023 και την οποία όταν παραλάβαμε τα ενία του Δήμου θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα την ορίμανση των απαραίτητων μελετών και όλων των διαδικασιών ώστε να καταθέσουμε σήμερα με την απόφαση που παίρνουμε στη Δημοτική μας Επιτροπή τη συγκεκριμένη πρόταση για τον οικισμό της νέας ζωής, μία συνοικία στην οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, διαβεί πληθυσμός Ρωμά και μια περιοχή με πάρα πολλά προβλήματα έλλειψης υποδομών και κοινόχρηστων χώρων. Η πρόταση αυτή θα έχει ύψος 2 εκατομμύρια ευρώ, η μελέτη θα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση που θα πάρει ο Δήμος είναι 1.705.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα υπόλοιπα χρήματα, αν απαιτηθεί μετά και την έκπτωση που θα πάρει ο διαγωνισμός, να καλύπτονται από πόρους του Δήμου Ιαννητών. Η πρόταση αυτή και το σχέδιό μας περιλαμβάνει ουσιαστικά την διάνοιξη όλων των υπόλοιπων δρόμων στον οικισμό της νέας ζωής, οι οποίοι είναι αδιάνοιχτοι βάσει και του παλιού σχεδίου της πράξης εφαρμογής, μαζί με τις συνοδευτικές τους υποδομές, δηλαδή δίκτυα ομβρίων, πεζοδρόμια, νέες ασφαλτοστρώσεις, φωτισμό, συν μία πολύ σημαντική παρέμβαση που θα κάνουμε σε δύο ανεκμετάλλευτους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής της νέας ζωής, σε έκταση συνολικά περίπου 3 στρεμμάτων, όπου θα δημιουργηθούν 2 πάρκα, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα και η παιδική χαρά της συνοικίας, συν έναν επιπλέον χώρο περίπου 1 στρέμματος, όπου θα δημιουργηθεί ένα επιπλέον πάρκο, ένας πνεύμονας πρασίνου για τους κατοίκους αυτής της πυκνοκατοικημένης περιοχής. Έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή ως Δημοτική Αρχή ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση των υποδομών και των γειτονιών της πόλης. Διότι Δήμος δεν είναι μόνο το κέντρο. Και πέρα από τις παρεμβάσεις τις οποίες σχεδιάζουμε στους κοινόχρηστους χώρους, τις οποίες και γνωρίζετε, είτε αυτές αφορούν το πάρκο του Κουραμπά, είτε την αναβάθμιση άλλων κοινόχρηστων χώρων, θα δώσουμε πραγματικά μεγάλη έμφαση και στις γειτονιές. Αυτή είναι μια πρώτη παρέμβαση την οποία κάνουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είναι μια χρηματοδότηση η οποία δεν υπήρχε παλιότερα για τους Δήμους. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο και θεωρούμε ότι παρεμβαίνουμε αποφασιστικά σε μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Σύντομα θα προκύψουν και άλλες τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Ετοιμάζουμε ήδη μια πρόταση για το Βοτανικό, που επίσης θα αφορά κοινόχρηστους χώρους και συνεχίζουμε πιστοί σε αυτή την κατεύθυνση.